Ασκείται κριτική έντονη στην κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίζεται το μεταναστευτικό. Παρόμοια κριτική είχε ασκήσει και η σημερινή κυβέρνηση σας όταν ήσασταν στα πράγματα. Εσείς θα βάλετε πλάτη στην κυβέρνηση για να στηρίξετε την πολιτική της σε αυτό το θέμα? Καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα να σας πω. Ποτέ δεν κάνουμε την κριτική που έκανε η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση σε εμάς. Άκουγα τώρα τον κύριο Ρουσόπουλο και έλεγα μακάρι τα στελέχη, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο και να μιλούσαν και πριν με αυτόν τον τρόπο. Γιατί η κριτική που μας ασκήθηκε ήταν στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Ήταν στην κατεύθυνση αυτή που εγκλώβησε τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση και δεν μπόρεσε να δει το πρόβλημα ευθύς εξ αρχής ή το αντιμετώπισε απολύτως λάθος. Συμφωνούμε όλοι οι λογικοί άνθρωποι ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύπλοκο. Άπτεται των γεωπολιτικών εξελίξεων, των κλιματικών αλλαγών, των τεράστιων. Ξέρετε, έχουμε στην ιστορία κατά περιόδους μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών από 1000 αίτια. Αυτές οι μεγάλες μετακινήσεις θέλουν και μεγάλες πολιτικές. Δεν θέλουν μικρές πολιτικές. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση φώναζε συνέχεια ότι είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα, δεν είναι ευρωπαϊκή πραγματικότητα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ευρωπαϊκή πραγματικότητα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί, είχαμε μία αξιωματική αντιπολίτευση τότε της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φώναζε και ρίχτε τους στη θάλασσα, όχι ρίχτε τους στη θάλασσα, κάποιοι το έλεγαν αυτό, και τους καλείτε εσείς και τους προσκαλείτε κλπ. Αυτά είναι αστεία πράγματα και αποδείχτηκαν. Από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Το ότι ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Τώρα βρισκόμαστε σε μια πραγματικότητα όπου η Νέα Δημοκρατία εγκλωβίστηκε στη ρητορική που είχαν διάφορα στελέχη και τι έκανε. Έκανε τις λάθος κινήσεις. Πρώτον, να καταργήσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δεν μπορεί να είσαι η πρώτη χώρα υποδοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τέτοιες αυξημένες ροές που είχαμε συνέχεια και εμείς, έχει τώρα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και να καταργήσει το κατεξοχήν Υπουργείο, το οποίο μπορεί να είναι ο τόπος που σχεδιάζονται οι πολιτικές. Δεν μπορείς να το πηγαίνεις προστασίας του πολίτη, μετά στο άμυνας, άλλαξε 5 υπουργούς, πόσους άλλαξε. Δεύτερον, δεν κόβεις μερικά πράγματα τα οποία ήταν πραγματικά αυτά που θα μπορούσαν να αποσυμφορήσουν τα νησιά. Όταν περιορίζεται, μπαίνουν κριτήρια στο ποιος είναι ευάλωτος και ποιος όχι από τους πρόσφυγες. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι μεγάλες ομάδες του προσφυγικού ή μεταναστευτικού πληθυσμού τους εγκλωβίζει στα νησιά. Καθυστερεί ο χρόνος αποσυμφόρησης των νησιών. Γιατί ποιο ήταν το κρίσιμο, και αυτό δεν κατάλαβε η Νέα Δημοκρατία. Δεν αφήνεις να στιβάζεται τόσος κόσμος στα νησιά. Είχαμε παραμονές των εκλογών, παραμονές της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, 5.500 πρόσφυγες μετανάστες στη Μυτιλίνη. Σήμερα είναι υπερτριπλάσιοι. Γιατί έγινε αυτό? Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποίησε η Νέα Δημοκρατία ήταν λάθος. Και φάνηκε αυτό. Είπε ο Πρωθυπουργός μέα κούλπα. Εμείς όχι μόνο θα βάλουμε πλάτη, γιατί ξέρετε, το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε ως κοινωνία δεν είναι μόνο και τα νησιά να αποσυμφορηθούν, γιατί πράγματι δημιουργούνται καταστάσεις όταν συγκεντρώνεται τόσος πληθυσμός και δεν υπάρχει καμία διέξοδος. Εμείς όχι μόνο θα βάλουμε πλάτη, αλλά δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση η κοινωνία να πάρει μία στροφή αυτοματισμού η οποία υποδαβλίζεται από άλλες δυνάμεις. Σωστά το θέτετε. Απλά η αγανάκτηση του κόσμου δεν έχει ιδεολογικά κίνητρα ή ιδεολογική αφετηρία. Προσέχτε, γι' αυτό λέω. Οι αυτοματισμοί που λέτε για παράδειγμα αρχίζουμε να τους βλέπουμε σε άλλα πεδία. Όταν γίνεται συζήτηση να φύγουν κάποιοι από
από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και να πάνε στην Ενδοχώρα, σε 10-12 κάμπ που θα φτιαχτούν, και εκεί βλέπεις τις τοπικές κοινωνίες να αντιδρούν. Αυτό ακριβώς λέω. Αυτό είναι δουλειά δικιά σας. Των βουλευτών και των τοπικών αρχών να πείσουν τις κοινωνίες. Τώρα το ΣΥΡΙΖΑ μόνο γι' αυτό δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς. Δεν το λέω κομματικά. Προσέξτε, λέω. Ναι. Μόνο γι' αυτό δεν μπορεί να τον κατηγορήσει. Όταν είπα ότι η Νέα Δημοκρατία εγκλωβίστηκε στην πολιτική της, τις εκλογές της κέρδισε με αυτή τη ρητορική. Δήμαρχοι, περιφερειάρχες βγαίνανε, γιατί ο κόσμος τον αγανακτεί όταν δεν μπορεί, βλέπει την πραγματικότητα του να ανατρέπεται απολύτως. Είναι λογικό σε ένα βαθμό. Όταν μπαίνουν οι ηγετικές δυνάμεις μπροστά και αυτή τη λογική αγανάκτηση του την μεταφέρει σε ένα άλλο επίπεδο, δηλαδή ακούσαμε τον Περιφερειάρχη του Βορείου Αιγαίου εχθές, προχτές, να μιλάει δεν θα επιτρέψουμε την απόβαση του εισβολής και διάφορα τέτοια. Εκεί μία αγανάκτηση, ένα πρόβλημα το μεταφέρει σε ένα ιδεολογικό επίπεδο επικίνδυνο. Εμείς λοιπόν θα βάλουμε πλάτη σε αυτό το θέμα, γιατί δεν θέλουμε αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία να σκαλίσει και να φέρει στην επιφάνεια κάποιες δυνάμεις ρατσιστικές, αντιπροσφυγικές, εθνικιστικές. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να επικρατήσουν. Πρέπει να βρεθεί άμεση λύση στα νησιά, αυτά περί ευαλωτότητας, αυτά περί κέντρων κρατήσεων. Είπατε κύριε Ρουσόπουλε για τον κύριο Σχοινά. Σας απαντήσω, κύριο Ρουσόπουλος. Είδατε πόσο κατηγορηματικά ο κύριος Σχοινάς είπε ότι απαγορεύονται τα κέντρα κράτησης. Και το να φτιάξει στα νησιά κέντρα κράτησης είναι και αναποτελεσματικό και πλήττει διεθνείς συνθήκες. Η χώρα μας είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου και όλα αυτά. Και ένα τελευταίο σημείο. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάναμε και κάνουμε ό,τι μπορούνε. Το είπε και ο κύριος Ρουσόπουλος, ήταν με τον κύριο Φάμελο στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Παρίσι. Κοινή γραμμή είχαμε και θα έχουμε. Δεν πρόκειται εμείς να επιτρέψουμε σε δυνάμεις τέτοιες, και όπου μπορούμε θα βάλουμε πλάτη, αρκεί και η Νέα Δημοκρατία να ακούει. Φωνάζαμε, μην το καταργείτε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, δεν θα αποδώσει τίποτα και θα κάνει το πρόβλημα ακόμα χειρότερο. Είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα και εκεί πρέπει να προσπαθήσουμε. Και μία τελευταία κουβέντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας θεωρήσατε, το θεωρήσατε, το λέω γενικά, όχι εσείς, λαϊκιστική δύναμη, η Νέα Δημοκρατία, συνέχεια το έλεγε, γιατί κάναμε διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά το πρώτο εξάμηνο κλπ. Μπορούμε να δεχόμαστε μία Ευρωπαϊκή Ένωση που επιβάλλει και μάλιστα με τη ράβδο τους κανόνες για την οικονομία, αλλά δεν επιβάλλει τους κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τον ίδιο τρόπο, την αλληλεγγύη, την κατανομή μεταξύ των χωρών και τον καταμερισμό ευθυνών? Είναι δυνατόν? Αυτό τώρα, πρέπει αυτό να είναι αλλάξει. Μεγάλη συζήτηση τώρα για το κύριε πώς πρέπει να... Όχι, είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα, δεν είναι εθνικό το πρόβλημα. Δώσε του κάτι παραπάνω. 32. Μίλαγε πολύ πριν. Μίλαγε πολύ, έκανε. 30, γιατί έχει πέναλτι. Παρά τον υπότιτλο που έχετε βάλει, είναι πολιτική αντιπαράθεση για το μεταναστευτικό, εγώ δεν πρόκειται να κάνω αντιπαράθεση. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι θα δούμε πόσο θα αποδώσει η νέα πολιτική της σημερινής κυβέρνησης. Και η νέα πολιτική στηρίζεται σε ένα καινούριο νόμο, ο οποίος αναφέρεται στον τρόπο που δίδονται, που προχωρούν οι διαδικασίες για να δοθεί πολιτικό άσυλο. Ήδη χθες είδαμε την κυρία Φόντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να λέει ότι θα πρέπει να γίνει και ένα καινούριο πλαίσιο αντίστοιχο με αυτό που έχουμε κάνει εμείς στην Ελλάδα. Το πόσο θα αποδώσει θα το ξέρουμε στους επόμενους 3-4 μήνες. Ο πολίτης μας ακούει αυτή τη στιγμή, είτε είναι σε νησιά, είτε είναι σε περιοχές που έχει πάρα πολλούς πρόσφυγες ή μετανάστες, αντιλαμβάνεται πολλές φορές αυτά που λέμε εμείς ως κούφια λόγια. Θέλει να δει το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα της πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης κρίθηκε. Το αποτέλεσμα της πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης κρίνεται και θα φανεί σε λίγους μήνες όταν θα έχουμε κύριε πλέον, την εφαρμογή. Δίκαιος. Κρίθηκε σύμφωνα με αυτά που λέγατε εσείς, ότι σε ναι, ένα ξέρετε, μήνα θα το έχετε λύσει το προσφυγικό μεταναστευτικό, με τώρα που κάνετε, ότι εμείς καλούμε τους πρόσφυγες να έρθουν στην Ελλάδα. Είχαμε βγει στις βουνοκορφές και καλούσαμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
Ξέρω ότι δεν είχατε αυτή τη θέση. Εντάξει, αλλά καλό είναι να τα λέμε αυτά. Νομίζω ότι υποτιμάτε τους Έλληνες πολίτες με αυτό που κάνετε. Όχι, τώρα, δεν γιατί υποτιμώ. Είναι σαν να τους λέτε ότι εμείς τους παρασύραμε με ψέματα και είναι τόσο χαζοί που δεν κατάλαβαν. Όχι, δεν είναι μου μόνο λέτε το τους δημάρχους που είναι στη Νέα Δημοκρατία. Αναφερθήκατε, ας πούμε, στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ο οποίος δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν είπα εγώ ότι είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ταυτίσατε με την ιδεολογική άποψη. Σας παρακολουθώ με πολύ πραγματικά με σοβαρότητα, όπως κάθε πολιτικό μου αντίπαλο. Δεν ήθελα να μπω στην ουσία της συζήτησης, αλλά από τη στιγμή που το αναφέρατε το λέω. Στην ουσία πρέπει να μπούμε. Όχι στην ουσία του ποιος ιδεολογικά κατευθύνεται από ποιον. Γιατί κύριε Ρουσόπουλε, το ότι δήμαρχοι στην ενδοχώρα, οι οποίοι είναι στελέχη σας, δεν δείχνουν την παραμικρή αλληλεγγύη για τα νησιά. Γιατί, για καθίστε, κατηγορούμε τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν δείχνουν αλληλεγγύη και δεν δείχνουν αλληλεγγύη στα ίδια μας τα νησιά, στα δικά μας νησιά, δήμαρχοι και περιφερειάρχες της ενδοχώρας. Είμαστε υποχρεωμένοι να το πούμε. Άποψη. Και αυτό ανέβηκε. Κοιτάξτε, ειδικά στην προεκλογική περίοδο και πριν από αυτή, από την Νέα Δημοκρατία. Εμείς έχουμε έναν